τις ομορφιές μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς τα περνάτε. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Και σήμερα θα κάνουμε ένα τεράστιο sit-in haul. Εδώ αυτή η σακουλάρα, την οποία φυσικά και έχω ανοίξει γιατί την έχω καμιά εβδομάδα, μου έχει έρθει και δεν μπορούσα να αντισταθώ προφανώς και ήθελα να δω και αν είναι όλα μέσα. Αυτή τη φορά είναι και ο Δημητράκης εδώ, κλασικά. Ήθελα να κάνουμε βίντεο. Έχουμε κουρευτεί. Να σάλεξω τη γραμμή μου. Ναι, κουρευτήκαμε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Για να κάτσε εδώ. Και μην κουνάς όμως, Δημήτρη μου. Κάτσε εδώ πέρα όμορφα. Και θα σας πω ότι τα πράγματα έκαναν περίπου να μου έρθουν γύρω στις 3 εβδομάδες. Αργήσαν αυτή τη φορά. Δεν περνάνε τελωνίο, δεν πληρώνεται δηλαδή για δασμούς και τέτοια, από ένα ποσό και πάνω δεν πληρώνεται και μεταφορικά και δεν έχει αντικαταβολή. Γενικά τα περισσότερα site του εξωτερικού δεν έχουν αντικαταβολή, νομίζω μόνο το Sensei έχει. Πού πας? Θα πάρω νερό. Α, εντάξει. Αυτά που λέτε και αυτό που φοράω, δεν έχω βγάλει και το ταμπελάκι το μεταξύ. Κουραστικές κι εσύ. Κουρεύτηκα και εγώ, δεν θυμάσαι. Α, εσύ έφυγε. Δεν το θυμάται γιατί έφυγε. Κουρεύτηκαν και τον πήρε ο Γιάννης και φύγανε. Λοιπόν, και αυτό το. Όχι, δεν κάνει. Ναι, μόνο. Για να περάσει το σώμα. Το σώμα να περάσει. Λοιπόν. Δεν ήταν καλά, κάτι τον ανακάτεψε χθες και προσέχουμε λίγο σήμερα. Λοιπόν, κάτι μπαλά κάτεψε και έκανα με το. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχω βάλει πολύ μπρόνζερ και φαίνομαι κατάμαυρη. Ενώ το σώμα μου, επειδή δεν έχω κάνει ακόμα κανένα μπάνιο, είμαι άσπρη σχετικά. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα δίπλα. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι μπράβο να ακούς. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Σας έλεγα κάτι. Ότι είναι μια μεγάλη παραγγελία, αλλά επειδή, κάτσε βρε παιδί μου λίγο, έκανα καθημερινά είσοδο επί πολλές μέρες, είχα γράψει κριτικές και γενικά είχα φτάσει να μαζέψω 1000 πόντους. Κάθε πόντος είναι περίπου 1 ευρώ. Επομένως μου αφαιρέθηκαν σχεδόν 10 ευρώ και με τα κουπόνια που είχα μειών 25% ήταν γύρω στα 140 και πλήρωσα 80. Πάρα πολύ καλά γιατί πήρα αρκετά πραγματάκια όπως μπορείτε να δείτε. Να σας πω κάτι, να σας κάνω ένα disclaimer ότι όπου έφυγε το στρασάκι παιδιά, είχα βάλει και ένα στρασάκι, να το εδώ είναι. Να σας πω λοιπόν ότι γενικότερα, όχι δεν έφυγε εδώ, είναι έβαλε κι άλλο τώρα. Λοιπόν, γενικότερα υπάρχουν πολλά κουπόνια, πολλές προσφορές, βάζει και γρήγορες έτσι, εκτόσεις που έχει πάρα πολύ οικονομικά και εγώ παίρνω πάρα πολλά από γρήγορες εκτόσεις γιατί έχετε πραγματικά τα πράγματα που υπάρχουν ούτως ή άλλως στο site, απλά βάζει, βάζει κάθε μέρα γρήγορες εκτόσεις και τα βάζει πάρα πολύ οικονομικά. Να σας πω ότι έχω πάρει πολύ περίεργα πράγματα, έχω πάρει πολλές τσάντες, έχω πάρει πάρα πολλά μαύρα πράγματα που δεν συνηθίζω γενικότερα. Μ' αρέσει πολύ το μαύρο σαν χρώμα, αυτά που έχω είναι πολύ παρεμπιπτόντος. Μ' αρέσει σαν χρώμα, αλλά γενικά το φοράω πιο πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι φοράω έτσι πιο έντονα, ροζ, γαλάζιο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, τέλος πάντων. Επειδή σας ζάλισα, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι πήραμε και να μου πείτε κι εσείς αν σας αρέσει κτλ. Σε όσα βρω κωδικούς ή link ή τιμές θα σας τα έχω, τιμές εδώ, κωδικούς link από κάτω στην περιγραφή, οπότε να μπείτε να τσεκάρετε και περιγραφή. Επειδή είναι αρκετό καιρό, σας είπα η παραγγελία είναι περίπου πριν τις 4 εβδομάδες και αργήσα να μου έρθουν, κάποια ίσως δεν τα βρω. Ό,τι βρω θα σας το έχω.
Λοιπόν, πάμε σε παπουτσάκια. Είδα για τον Δημήτρη αυτά τα πάρα πολύ ωραία αθλητικά, τα οποία έχω τα ίδια και εγώ και ο Γιάννης. Όχι αυτός είναι, εγώ τα έχω, είναι μηγκάτα τα δικά μου, το Γιάννη είναι βοηνόλι. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σαν κάλτσα, πολύ είναι πανάλαφρα παιδιά, είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν νιώθεις καθόλου ότι τα φοράς. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το ποδαράκι του παιδιού, δεν είναι ωραίο να φοράει έτσι πολύ βαριά. Μπαίνουν, βγαίνουν πανεύκολα, είναι σαν να βάζεις κάλτσες. Δεν έχουν χρυσά κορδόνια, κουμπιά αυτά, τα στέκονται πολύ καλά. Και είναι και ψηλό, σαν να έχουν τρυπούλες, οπότε παίρνουν αέρα, αερίζεται το παπούτσι. Και έχουν και ωραία σόλα, ούτε πολύ χαμηλή, ούτε πολύ ψηλή, ό,τι πρέπει. Και γενικά και εγώ και ο Γιάννης τα έχουμε λιώσει, οπότε πήρε και στο μικρό ένα ζευγάρι, γιατί τα αθλητικά τα φοράει κάθε μέρα. Για κουνιές και βόλτες, τον βολεύουν πάρα πολύ και φοράμε συνέχεια έτσι αθλητικούλια. Οπότε αυτά τα δοκίμασε, του έρχονται. Να σας πω παιδιά. Είναι τέλεια. Παιδιά. Σου αρέσουνε. Ναι. Ας τα παιδιά, σου αρέσουνε. Θέλω να τους πω κάτι. Τι θες να πεις. Τις άλλες μέρες, όταν τελειώσουμε, οι νονές και οι άλλοι, η Νινέτα, η Νονά, εσύ, θα πάμε στη Αθήνα. Να, θα πάμε στην Αθήνα για μπάνιο. Ναι. Α, πολύ ωραία. Εντάξει, του υποσχέθηκαν οι νονές ότι θα πάμε για μπάνιο και το έχει δέσει κόμπο και περιμένει τώρα να τελειώσουν για να πάμε για μπάνιο. Πήρα και το καφεδάκι, γιατί σε λίγο θα πάω για μάθημα. Ας το κάτω. Ας το εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, έκανα ένα καφεδάκι iced caramel, γιατί σε λίγο θα πάω για μάθημα. Είναι το δεύτερο που πίνω και θα πιω και στο μάθημα, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ένα πακέτο γλυφαρίδες. Τώρα έχει πάει και ο συναγερμός, για όνομα του Θεού. Αφήστε να κλείσω το παράθυρο. Ήμαρτον. Είναι να μην μπω εγώ να κάνω βίντεο, παράμε συνεγερμή, ο Δημήτρης τα θυμάται όλα. Γίνεται ένας χαμός, λοιπόν. Περνάνε οι κάγκουρες, λοιπόν, πήρα αυτές τις βλεφαρίδες, οι οποίες είναι πόσα ζευγάρια, δεν ξέρω, είναι πολλά ζευγάρια, 4 επί... 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 30... Είναι 20 ζευγάρια. 40 βλεφαρίδες και 20 ζευγάρια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Έχει και διάφορα στυλ, δεν είναι όλα το ίδιο. Έχει λίγο πιο έντονες, λίγο πιο καθημερινές, λίγο πιο... Γι' αυτό πήρα για να δοκιμάσω διάφορα στυλ, φοράω και τώρα βλεφαρίδες από συν. Τώρα έχω βάλει αυτές που είναι μόνο για την άκρη του ματιού. Πάρα πολύ ωραίες φαίνονται, γενικά έχω πάρει πολλές φορές και γενικά θεωρώ ότι βλεφαρίδες δεν αξίζει να αγοράζεις, ας πούμε, πάρα πολύ ακριβές, μιας και εγώ, ας πούμε, άντε μία-δύο φορές μάξιμο τις φοράω και μετά τις πετάω. Επομένως αυτές και μία φορά να τις βάλεις είχαν γύρω στα 3 ευρώ. Όχι, αυτά ήταν τα πολλά. Όχι, αυτές είχαν γύρω στα 6,5 ευρώ με την έκδοση, συγγνώμη. 3 είχαν οι πιο λίγες. Λοιπόν, προχωράμε. Πήρα 2 πακέτα νυχάκια. Είναι αυτά εδώ που έχω κολλήσει και τώρα. Αν μπορείτε να δείτε. Αυτά εδώ. Αυτά είχαν 1 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία και κρατάνε. Ενώ κάποια άλλα που έχω πάρει δεν κρατάνε, τα συγκεκριμένα κρατάνε αρκετά. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό εδώ το σκατούλι. Εν τω μεταξύ αυτή η σακουλά είναι long way, δεν είναι sin. Πάμε να δούμε τι είναι. Εγώ το είδα και ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θα μου κάνει βέβαια. Είναι αυτό εδώ το τοπάκι. Είναι τέλειο, είναι σαν να έχει αλυσίδες, έχει στρασάκια. Είναι crop top, κοντούλι.
Έχει αυξομοιούμενες τυράντες, δηλαδή μαζεύουν και τεντώνουν. Είναι αρκετά κοντό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το πήρα για να το φοράω με το παντελόνι που είδατε πριν, το αυτό, το σατέν. Και θα σας δείξω και ένα άλλο παντελόνι, τύπου τράπερ, να γελάσετε. Αλλά ναι, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και γενικά έτσι κάνει πολύ... Κάνει και ριλέ, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι απλό μεν, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το βλέπετε και φορεμένο και θα σας λέω αν μου αρέσει. Δηλαδή όπως το βλέπω του βάζω ένα δεκάρι, να σας πω την αλήθεια. Στο παντελόνι βάζω 9, 9,5. Στην τσάντα... Θα βάλω ένα 7, 6-7, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προχωράμε, πήρα αρκετά πραγματάκια, οπότε φτιάξτε καφέ, φτιάξτε κάτι να πιείτε, να φάτε, δεν ξέρω. Ας πάμε σε μία τσάντα τώρα. Πήρα πάρα πολλές τσάντες, γιατί τις είχε όλες 3-4 ευρώ και νομίζω μία την πήρα και 2 ευρώ, μία που θα δείτε άσπρη. Λοιπόν, και πήρα πολλές. Πήρα αυτήν εδώ, που είναι καλά αντιγραφή της Louis Vuitton, ξεκάθαρα. Αυτήν εδώ, η οποία φαίνεται λίγο πιο μεγάλη στο site, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, έχει και το μαντιλάκι που το δένεις εδώ πέρα. Ωραίο είναι, θα το βάλω και αυτό, κάπως έτσι. Και ξεκάθαρα σου δίνει Louis Vuitton vibes. Την ήθελα λίγο πιο μεγάλη για να μπορώ να βάζω μέσα και ένα βιβλίο, κάνα τετράδιο, αλλά τελικά είναι μικρούλα. Οκ. Ωραία είναι, μου αρέσει. Και νομίζω ότι πάει με όλα, έτσι το χρώμα είναι πολύ ουδέτερο, πάει με όλα. Χωράει βέβαια αρκετά σε σχέση με το backpack, δεν το συζητώ. Ωραία, καλή. Σε αυτή θα βάλω ένα 8,5. Και... ποιότητα είναι, εντάξει, δερμάτινο δεν το λέει σε καμία περίπτωση, αλλά είναι οκ. Συμπαθέστατο. Βέβαια δεν έχει φερμουάρ το μόνο κακό, οπότε πρέπει να έχεις λίγο το νου σου όταν την κρατάς και να μην την κρατάς σε μετρό, σε λεωφορεία, καταλαβαίνετε, όπου κυκλοφορούν πορτοφολάκιδες. Κρίνει με αυτό εδώ. Μαγνητικό είναι. Αυτά. Ωραία, καλή ήταν αυτή. Μου άρεσε. Τώρα πώς θα τη βάλω μέσα, γιατί θέλω να κάνω και στο TikTok. Let's go! Επόμενο! Πάλι τσάντα έπιασα, όχι δεν είναι τσάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό εδώ, το οποίο τελικά δεν είναι τσάντα. Πάμε να δούμε τι είναι, εγώ ξέρω, κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ένα ολόσωμο short, σαν αυτό που φοράω τώρα. Ποντούλι είναι και αυτό. Πάλι σε μαύρο, ξεκάθαρα. Πάλι σε μαύρο. Πάλι σε μαύρο. Έχει λεπτά κορδονάκια που επίσης αυξομειώνονται, πολύ μου αρέσει αυτό. Έχει μία χρυσή αλυσιδίτσα που κάνει τη διαφορά. Η οποία βγαίνει νομίζω κιόλας, ναι, άμα θέλετε βγαίνει και μπαίνει ζωνούλα, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Ας πούμε, άμα θέλετε να φορέσετε ασημένια, μπορείτε να βάλετε μια ασημένια αλυσιδίτσα, ασημένια. Πάρα πολύ ωραίο. Πλάτη είναι λίγο έξω, εδώ πέρα γενικά δεν είναι πολύ μπροστά, ούτε πίσω, είναι ψιλοσεμνό. Είναι κοντούλι. Το ύφασμα φαίνεται δροσερό, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Δεν είναι βαμβακερό, είναι κάτι άλλο. Ωραίο στενό κολλητό, το πήρα σε small. Νομίζω όλα σε small τα έχω πάρει, εκτός από το ένα παντελόνι που το πήρα σε medium. Όχι αυτό που σας έδειξα, αυτό νομίζω ήταν small και έχω πάρει και ένα σε medium. Γενικά με βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα ολόσωμα. Καταλάβατε. Γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Τι θα βάλεις πάνω, τι θα βάλεις κάτω, φοράς αυτό, πάνε και μαθητικά, πάει και για πιο καλό, για μια πιο ωραία βόλτα. Γενικότερα πάει με όλα νομίζω, με τα κατάλληλα αξεσουάρ και παπουτσάκια, μπορείς να το κάνεις και πιο βραδινό.
Και είναι τέλειο. Απλά το νούμερο φαίνεται καλό γιατί είναι ελαστικό. Βέβαια θα είναι αρκετά κουδούλι όπως το κόβω. Αλλά δεν πειράζει. Ωραίο. Θα του βάλω ένα 9,5. Προχωράμε. Λοιπόν, επανήλθα και πάμε λίγο γρήγορα γιατί η κάμερα κοντεύει να κλείσει και δεν έχω και κάρτα μνημής. Μάλλον θα το χωρίσω σε δύο parts από ό,τι βλέπω γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά πραγματάκια όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω μπαταρία και δεν έχω και κάρτα μνήμης στην κάμερα. Επομένως θα γυρίσω αύριο και θα το δείτε σε δύο μέρη. Κουτάκι, πήρα αυτό το πολύ ωραίο κουτάκι με αυτά τα τέλεια σφουγγαράκια Beauty Blender. Σε διάφορα χρώματα, έχει μέσα αρκετά όπως βλέπετε. Και αυτά εμένα με βολεύουν πολύ για να βάζω το concealer κάτω από τα μάτια. Πάρα πολύ ωραία, ωραία χρωματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Εγκρίνω, τα αγαπώ και γενικά ό,τι έχω δοκιμάσει από καλλιντικά και τέτοια του συν είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που αγάπησα πάρα πολύ και το έχω πάρει άλλες δύο φορές. Είναι αυτό εδώ, το οποίο το συν το ονομάζει κάπως περίεργα μπέλι ή κάπως έτσι. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό εδώ, το φυτό που είναι σαν μπέλι κουκλάδα. Δεν θυμάμαι πως το λένε, συγχωρέστε με. Κισός, νομίζω, κισός. Αυτά τα αναρριχητικά που βγαίνουν στους τοίχους και αυτά. Αυτό λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, τα έχω βάλει στο μπάνιο, τα έχω βάλει στο κομμωδίνο, έχω από παντού ένα τέτοιο, ακόμα και στην τραπεζαρία είχα βάλει και σίγουρα θα ξαναπάρω, έχω πάρει δύο τέτοια, δύο τα ίδια, ήταν πάμφτινα, τύπου ούτε ένα ευρώ το καθένα και πραγματικά ταιριάζουν παντού, σε μπάνιο, σε βεράντα, σε διακοσμητικό, σε καλλιτικά, πάνε παντού παιδιά και είναι πάρα πολύ ωραία και δίνει έτσι μια αίσθηση πρασίνου, δροσιάς, πάρα πολύ ωραία και δεν έχουν πάθει και κάτι και ούτε πρόκειται γιατί είναι σαν πλαστικά αλλά δεν φαίνονται πλαστικούρα, εντάξει που κοντά φαίνονται ξεκάθαρα αλλά άμα τα δεις έτσι από μακριά όπως τα έχω αυτό είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά. Πρέπει να τα έχετε δει σίγουρα σε κάποιο αυτό στην τραπεζαρία και στο μπάνιο. Και θα πάρω κι άλλα γιατί πάντα παίρνω 2-3 και μετά λέω α, ήθελα να βάλω και εκεί. Μόλις τα στολίζω λέω γιατί δεν πήρα και εκεί, γιατί δεν πήρα και εκεί. Σίγουρα στην επόμενη παραγγελία θα πάρω κι άλλα. Πάρα πολύ ωραία είναι και ένα άλλο που είχα πάρει με 30 φυλάκια μου είχε βγει πολύ ωραίο. Οπότε θα τα προτείνω γιατί είναι οικονομικά, πιο οικονομικά από τζάμπο και είναι και αληθοφανή. Και τελειώνουμε με ένα θεϊκό πραγματάκι που πήρα στη μαμά μου και απλά σας το δείχνω για να σας το πάω τώρα. Είναι μία... Είναι μία ποδιά κουζίνας. Καταφωνεί, πολλά χρόνια θα ζήσει. Με παίρνει τηλέφωνο. Το βλέπετε. Μαμά, πολλά χρόνια θα ζήσεις. Λοιπόν, θα την πάρω τώρα. Είναι αυτή η ποδιά που λέει Queen. Τέλεια και είναι και σαν αδιάβροχη παιδιά, πρέπει να είναι και αδιάβροχη. Τσέπη δεν έχει που θα βόλευε, αλλά είναι τέλεια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μαύρη. Βέβαια θα λερώνει με αλεύρια και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Υγεία. Πάρα πολύ ωραία και είναι σαν αδιάβροχη. Έχει κορδονάκια για να δένει. Νομίζω θα τη βολέψει. Και επειδή είναι η queen της καρδιάς μας, η βασίλισσα της καρδιάς μου και της κουζίνας. Όπα, πιάστηκε το σκουλαρίκι. Νομίζω ότι θα της αρέσει πάρα 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 πολύ και νομίζω ότι είναι και διάβροχη, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό γιατί στην κουζίνα βρέχεσαι, κάνεις ράνις. Να δείτε εδώ. Queen of the kitchen. Και queen της καρδιάς μας. Είναι μία που είναι η μανούλα. Λοιπόν, ελπίζω να της αρέσει, θα σας πω εντυπώσεις. Μέχρι να δείτε το βίντεο θα την έχει δει, οπότε θα σας πω.
αν της άρεσε εν τέλει και αν τη βόλεψε εν τέλει. Να σας πω ότι έχω πάρει και πολλές τρέσες, τις οποίες όμως θα κάνουμε χωριστό βίντεο που να σας δείχνω κάποια χτενίσματα με τρέσεις που μου έχει ζητήσει μία φίλη. Και εγώ, ξέρετε, δεν χαλάω χατήρια. Οπότε θα σας δείξω τις τρέσες και μία περιουκά, είναι αρκετά. Θα τις δοκιμάσω να τις δείτε. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, συνεχίζω, μιας και είχα το μαλλί, λέω δεν κάνω και το σύγχρονο, όλα που είναι φτιαγμένο το μαλλί. Προχωράμε σε αυτό εδώ το πακετάκι, το οποίο να σας πω story time να γελάσετε. Παιδιά, το βλέπω και νόμιζα ότι είναι υλικό συσκευασίας και λέω τι έχω παραγγείλει και μου το βάλανε σε τόσο αφαρά το τέτοιο. Και ψάχνω να το λέω, αυτό για πέταμα θα είναι και ήμουν έτοιμη να το πετάξω, να σας πω την αλήθεια. Τελικά το άνοιξα και όταν το άνοιξα για να καταλάβω τι είναι, είναι αυτά τα σφουγγαράκια γόμα. Έχει τρία μέσα και είναι αυτά που υποτίθεται ότι καθαρίζει τα παπούτσια και σου ασπρίζουν εύκολα τα παπούτσια. Καταλάβατε. Τέτοιο. Δεν ξέρω πώς λέγονται, ρε, αν έχουν κάποια ονομασία. Ήταν πολύ οικονομικά, τύπου κάτω από ένα ευρώ και τα τρία. Επομένως τα πήρα για να τα δοκιμάσω, να δω αν όντως κάνω δουλίτσα, γιατί από αθλητικά άλλο τίποτα εμείς. Κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο τώρα να είναι βρώμικα, είναι ωραίο να είναι ωραία, λευκά, σε χαρά κτλ. Οπότε θα σας ενημερώσω αν κάνουμε δουλίτσα. Μια γουλίτσα καφέ και συνεχίζω. Λοιπόν, ωραίο τον έκανα. Λοιπόν, αυτή η φαντούλα η πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι ήταν και η πιο οικονομική, νομίζω ότι είχε 2,5-3 ευρώ, ούτε 3, πιο λίγα πρέπει να είχε. Λοιπόν, και πάμε να την ανοίξουμε, να δούμε αν μας αρέσει, που όπως τη βλέπω μου αρέσει. Γενικά νομίζω δεν έχω κάποια λευκή τσαντούλα, οπότε πήρα αυτή, η οποία κρατιέται έτσι, καταλάβατε, και έχει όμως και αλυσιδίτσα που μπορείς να βάλεις εδώ πέρα και εδώ πέρα και να την κρατάς έτσι κρεμαστή, που εγώ μάλλον θα βάλω αλυσιδίτσα γιατί δεν με βολεύουν έτσι τύπου βαλιτσάκι να κρατάω. Είναι σαν κροκό δέρμα φιδίου, έτσι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο χρώμα. Το μέγεθος είναι ok, την περίμενα πιο μικρή όπως φαινότανε. Αυτή παρά τις πώς το λένε, expectations, να μου έρχεται τώρα στα ελληνικά, τις προσδοκίες μου, είμαι και φιλόλογος τρομάρα μου, μου ήρθε πιο ωραία από ό,τι την περίμενα. Την περίμενα επίσης να φαίνεται έτσι λίγο πιο φτηνιάρικη, είχε ωραίο κουμπωμά. Και το καλύτερο είναι ότι μέσα έχει και σουρτή πορτοφολάκι, παιδιά. Ένα μικρό, πολύ γλυκό πορτοφολάκι, βέβαια δεν χωράει και τίποτα, μόνο έτσι κάνα λεφτό, κάνα ψηλό, δεν χωράει κάτι άλλο. Το οποίο κουμπώνει, κουμπώνει, παίζεται, δεν το βλέπω, α, κουμπώνει και έχει έτσι αυτά εδώ, δεν ξέρω, όχι, αυτό οπότε, μάλλον, καθίστε να το δούμε μαζί. Μάλλον βγάζει αυτά. Πώς βγαίνουμε. Θα τα χαλάσω, είμαι και λίγο τσούμπαλη με αυτά. Γιατί δεν τα έχετε έτοιμα, ρε παιδιά, να τελειώνουμε. Λοιπόν, το βγάλαμε. Μάλλον το βάζει έτσι, εδώ και από την άλλη. Έτσι και μετά το βάζεις, αλλά πώς το βάζεις, τέλος πάντων θα σας έχω φωτογραφία, είτε μπορείς να το βάλεις μάλλον χωριστά και να κρατάς αυτή ή φαντάζομαι με κάποιο τρόπο ότι κρεμιέται στην τσάντα. Θα σας έχω φωτογραφία, να δείτε, πολύ ωραία είναι, σε αυτή θα βάλω ένα 10 γιατί δεν μοιάζει στην άρικη, έχει χώρο, έχει και το τσαντάκι. Και για την τιμή της, αν τη χαλάσει το κούμπομα γρήγορα,
πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Δείτε εδώ, πάρα πολύ ωραία. Αυτή θα πάρει ένα 10, γιατί σας λέω νομίζω γύρω στο 2,5 ευρώ την πήρα με τις εκτόσεις. Οπότε την πήρα για να έχω μια εναλλακτική το καλοκαίρι, επειδή δεν είχα άλλη άσπρη, αλλά γενικά άσπρη στάντα δεν μπορεί φοράω κιόλας. Και δεν ήθελα να δώσω πολλά λεφτά για άσπρη στάντα. Πήρα αυτή να δω και νομίζω ότι θα τη φορέσω, θα τη χαρώ και θα με βολέψει. Αυτό πώς είναι κλειστό αφού την έβγαλα από μέσα. Να το έχει κολλήσει. Ότι εγώ περίεργα πράγματα ανοιχτή και τα φαινόμενα. Πολύ ωραία αυτή, μπράβο. Μπράβο μου που την πήρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άμα να δούμε, μερικά τα έχω ανοίξει, μερικά δεν τα έχω ανοίξει. Απλά έχω δει αν είναι ώρα. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα παντελόνι σαν σατέν. Ψηλόμεσο πρέπει να είναι, μαύρο, και κάτω είναι καμπανέ. Αυτό δεν είναι πολύ χοντρό το ύφασμα, επομένως ίσως μπορώ να το φορέσω και λίγο ακόμα μέχρι έτσι ή κάνα βραδάκι καλοκαίρι με κάνα τοπάκι. Πάρα πολύ ωραίο, ελπίζω να μου κάνει, φαίνεται ότι έχει ωραία εφαρμογή, καλή, πολύ καλή ποιότητα και μου αρέσει πολύ που κάνει καμπάνα κάτω. Θα το δοκιμάσουμε εννοείται και θα δούμε πώς θα πάει. Ναι, νομίζω ότι έχω παραγγείλει είναι μαύρο, οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε αυτή τη φορά. Γενικά πολύχρωμα έχω πολλά, η αλήθεια είναι. Οπότε πήρα κάποια μαύρα πραγματάκια. Νομίζω αυτό η τιμούλα του, θα σας τη λέω για να μην τα γράφω τώρα όλα. Νομίζω ότι το πήρα κάπου στα 10 ευρώ. Θα σας πω την αλήθεια, κάπου εκεί πέρα. Τέλος πάντων, με τις εκτόσεις ήταν λίγο πιο ακριβό. Αν το βρω, θα σας το έχω. Αλλά το πήρα γύρω στα 10 ευρώ, κάπου εκεί. Πάμε σε τσαντούλα. Λοιπόν, αυτό εδώ το backpack φαινόταν λίγο πιο μεγάλο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μαύρο. Είναι πάρα πολύ γλυκούλιο, παιδί μου. Και οκ, δεν είναι κακή ποιότητα. Είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ίσα που, εντάξει, για βόλτες με βολεύει εμένα. Δεν θέλω να κουβαλάω βαριά γιατί δεν το βγάζω από την πλάτη μου. Αλλά γενικά τώρα να βλέπετε, δεν έχει πολύ χώρο. Βέβαια νομίζω είχε και αυτό 4-5 ευρώ, οπότε οκ, δεν περίμενα και πάρα πολλά. Έχει αυτό εδώ μπροστά που μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ένα πορτοφολάκι ή κλειδιά. Εντάξει. Πολύ μικρό, ωραίο, σαν καπιτό να κάνει, ωραίο κούμπομα. Προσαρμόζονται εδώ τα αυτά. Οι τυράντες, καταλάβατε, οι ζώνες, αυξομειώνονται. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέχει πολύ βάρος, ας πούμε, θα δείξει. Το δοκιμάσω, συμπαθητικό όμως είναι, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, σας έδειχνα τα σφουγγαράκια και σας έλεγα ότι είναι πολυβολικά ή την ποδιά, δεν θυμάμαι, έχω αυτό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το σύγχολ. Σας έλεγα ότι έχω πάρει και τρέστη και θα σας κάνω χτενίσματα κτλ. Έχω κάνει και στη φίλη μου τη Σοφία, έχουμε κάνει μαζί βιντεάκι με τρέστης που δοκιμάζει και κάποια ωραία χτενίσματα για καλοκαίρι, για επίσημα κτλ. Και θα σας κάνω σύντομα και στο δικό μου κανάλι. Εύκολα, γρήγορα και ωραία χτενίσματα, αν και δεν είμαι κομμότρια, αλλά επειδή δεν ξέρω, γενικά σας αρέσει πως φτιάχνω τα μαλλιά μου, μου το λέτε και στο TikTok και μου κάνει και εντύπωση, γιατί με το μαλλί θεωρώ ότι δεν το έχω. Καλά, με τα νύχια μη μου ζητάτε, είμαι άσχετη, πιο άσχετη, αν σας δείξω πως έχω βάψει τον ποδιόν θα γελάτε. Αλλά εντάξει, γενικά επειδή βαριά μένα πηγαίνω να μου το φτιάχνω, τα παλεύω όλα μου και η οικονομία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή γιατί ακολουθούν άλλα 2 συγχώρα, ένα με ακόμα διάφορα. Και έλα με τρεσούλες και χτενίσματα. Φιλάκια πολλά, φίλοι μου Αλεξάνδρα, θα κλείσω και το μάτι. Επειδή μου το ζητάς και επειδή μου αρέσει και εμένα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Μουα! Α, και αυτό πώς είναι, δεν σας το είπα. Μουα! Γεια σας!